Κυρία Κούτση, τι λέτε εσείς, γιατί αυτό που λέει και ξαναλέει το ΚΚΕ είναι δυναμώστε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος προκειμένου να μπορέσουμε ουσιαστικά να αλώσουμε την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση από μέσα. Γιατί είσαστε αντίθετοι σε αυτό που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι κι αλλιώς. Ναι, είμαστε αντίθετοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι η Ευρώπη των λαών, αλλά ίσα-ίσα είναι μια φυλακή των λαών. Είμαστε απέναντι σε αυτή την πολιτική που υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, υλοποιούν και οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα και συναποφασίζουν, αν θέλετε, και στο Ευρωκοινοβούλιο μαζί με όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο καλούμε και τον λαό να ψηφίσει το ΚΚΕ για να δυναμώσει τη δική του φωνή, τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα δηλαδή, που αυτό εκπροσωπεί το ΚΚΕ μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκεί πέρα που παίρνονται δηλαδή οι αποφάσεις, οι αντιλαϊκές, οι αντιλαϊκοί νόμοι, που είναι πίσω από κάθε πρόβλημα στην καθημερινότητα του λαού και της Ελλάδας. Και βέβαια να δυναμώσουμε κονδύλια τα οποία εκταμιεύονται από τη μια, κυρία Κούτση, και επίσης δεν ξέρω πώς έχει σκεφτεί, παρόλο που πολλοί λέμε μα τι είναι αυτό, δεν αποφασίζουν οι αποφάσεις που παίρνουν, έτσι κι αλλιώς υπολείπονται της δυναμικής των εξελίξεων. Έχουμε σκεφτεί πώς θα μπορούσαμε να είμαστε μια χώρα χωρίς κανέναν άλλον δίπλα μας, που να μπορούμε να συζητάμε, να ζητήσουμε βοήθεια επίσης σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται, σε ένα τέτοιο περιβάλλον ρευστό. Εμείς δεν συμμετέχουμε γενικά στα κόμματα, τα ευρωπαϊκά κτλ. Αυτό ήθελα να πω ότι είναι το ΚΚΕ. Όμως, κοιτάξτε, δείτε. Το ΚΚΕ εναντίον όλων με την άποψη της στρατηγικής. Στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα. Ναι, στην άποψη της στρατηγικής, της πολιτικής, όντως αυτής της εγκληματικής, αν θέλετε, όντως είναι. Γι' αυτό και μπορεί να είναι πραγματικά η μόνη αντιπολίτευση απέναντι σε αυτή την πολιτική, η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Και αντιπολίτευση που θα δυναμώσει και πρέπει να δυναμώσει στο δρόμο του αγώνα, εκεί που πραγματικά όλοι αυτοί οι αντιλαϊκοί νόμοι τσακίζονται και στην πράξη σπάνε και δεν υλοποιούνται. Άρα γι' αυτό. Να συνεχίσω δηλαδή την πρώτη ερώτηση. Με αυτή την έννοια καλούμε και τον κόσμο να ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο το ΚΚΕ. Ταυτόχρονα όμως αυτό που είπα και στην αρχή είναι ότι ακριβώς επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφορά δηλαδή τα συμφέροντα των λαών, είναι άλλο πράγμα οι λαοί της Ευρώπης που προφανώς έχουν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους και δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Ίσα-ίσα ο λαός της Ελλάδας είναι απομονωμένος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση της εκμετάλλευσης, των πολέμων, της προσφυγιάς και της φτώχειας. Όπως είναι όλοι οι λαοί και φαίνεται αυτό, αν θέλετε, από πάρα πολλά ζητήματα. Και είναι χαρακτηριστικό το ζήτημα του πολέμου, όπου αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ είναι πρωταγωνίστρια και στον πόλεμο απέναντι στη Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στηρίζοντας το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ στη σφαγή κυριολεκτικά και την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, την ίδια ώρα που φουντώνουν τα κινήματα και των φοιτητών και των λαών συνολικά της αλληλεγγύης, διεκδικώντας αλληλεγγύη απέναντι στο λαό της Παλαιστίνης, κόντρα στις κυβερνήσεις τους, έτσι. Και αυτό που αντιμετωπίζουν, είτε η δίθεν προοδευτική κυβέρνηση Biden, είτε οποιαδήποτε κυβέρνηση εδώ και κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η καταστολή. Άρα αυτό που λέτε είναι όλοι οι λαοί της Ευρώπης είναι παραπλανημένοι εκτός από τους ψηφοφόρους του ΚΚΕ. Δεν είναι παραπλανημένοι. Με ποια είναι, επειδή. Ψηφίζουν αυτό που ψηφίζουν που δεν συμφωνεί του ΚΚΕ. Μα ίσα-ίσα εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής που δυναμώνει και στην Ελλάδα. Και ξέρετε, αυτή η πολιτική που λέμε τόση ώρα έχει βγάλει στο λαό, έχει βγάλει τους λαούς της Ευρώπης στον δρόμο και έχουν κάνει τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις απεργιακές των τελευταίων χρόνων. Δυναμώνεται ένα φασιστικό και άκρο δεξιό κίνημα, δυστυχώς. Ναι. Πόσο σας προβληματίζει όλο αυτό? Μας προβληματίζει πάρα πολύ, εννοείται. Και θέλω να πω, δεν ακούνε και αυτό που λέτε εσείς. Αντιθέτως, αυτό που βλέπουμε δυστυχώς να γιγαντώνεται χρόνο με το χρόνο και σε κάθε ευρωεκλογές το βλέπουμε πόσο δυνατό είναι, είναι το άλλο κομμάτι. Το ακροδεξιό και σε πολλές φορές φασιστικό. Το οποίο κυρίως παρήχθηκε από κράτη πρώην Σοβιετικής Ένωσης, έτσι. Ναι, και όχι μόνο. Η Ιταλία δεν είναι κράτος πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Οπότε, ξέρετε, η κυρία Μελώνη, ας πούμε, στην Ιταλία που είπα πριν, συναποφασίζει μαζί με όλες οι υπόλοιπες κυβερνήσεις και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπορεί να μην είναι αυτή τη απόχρωση, τις ίδιες πολιτικές και εφαρμόζει ίδιες πολιτικές. Ούτως ή άλλως, αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης, θα πω, είναι αυτό που θρέφει και το φασισμό και την ακροδεξιά. Και η ίδια η πολιτική αυτή που είναι η επίσημη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξισώνει τον κομμουνισμό με τον φασισμό, είναι αυτή που θρέφει τον φασισμό και τον γεννά. Και τον ξεπλένει κιόλας. Και φαίνεται ότι οι νόμοι και αυτό το κράτος το εχθρικό και της Ελλάδας και συνολικά, αν θέλετε, και από τις αποφάσεις των δικαστηρίων, για παράδειγμα την απαράδεκτη αποφυλάκηση, απόφαση ας πούμε, του Μιχαλολιάκου και μια σειρά τέτοια ζητημάτων, αναδεικνύουν αυτόν τον εχθρικό χαρακτήρα ότι έτσι δεν αντιμετωπίζεται ο φασισμός. Ο φασισμός αντιμετωπίζονται κάνοντας και ένα μάθημα ιστορίας σήμερα που είναι και 9η Μάη από τους λαούς, όταν παίρνουν απόφαση να παλέψουν απέναντι στο σύστημα που γεννά την εκμετάλλευση και θρέφει το φασισμό. Η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, που αναφέρατε, είχε ακριβώς τη φρασιολογία και τα χαρακτηριστικά της εισβολής του Χίτλερ στην Πολωνία. Φαντάζομαι το ξέρετε ιστορικά. Ναι, για ξέρετε, αυτό τι λέτε, ο Πούτιν, προφανώς και η καπιταλιστική Ρωσία, δεν έχει καμία σχέση με την Σοβιετική Ένωση, τον κόκκινο στρατό και το σοσιαλισμό του 20ου αιώνα που τσάκισε τον ναζισμό και την φασιστική Γερμανία. Ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ, λοιπόν, για να δυναμώσει η φωνή των εργατών, των εργαζομένων, όλων των λαών μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και κυρίως εκεί που ανατρέπονται όλοι αντιλαϊκοί νόμοι στον δρόμο του αγώνα για να δυναμώσει το ρεύμα που θα σπάσει τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το φαύλο κύκλο της εκμετάλλευσης, της φτώχειας, των πολέμων, της προσφυγιάς.